τη δυσαρέσκειά του προς τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για να καταγράψει τις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός σε αγροτικές εκτάσεις των δημοτικών ενωτήτων Πλατάνου και Ριζώματος, εξέφρασε με δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης. Σύμφωνα με τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τρικάλων, περίπου 3.000 στρέμματα με ακτινίδια, ελιές, σιτηρά και αμπέλια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, γεγονός που επιτάσσει την άμεση καταγραφή του ΕΛΓΑ, ώστε να μπορέσουν οι πληγέντες παραγωγή να αποζημιωθούν το γρηγορότερο δυνατό. Είναι ορατός ο κίνδυνος αυτοί οι άνθρωποι να πάθουν ολοκληρωτική καταστροφή και τα δέντρα, αλλά και να μην έχουν καρπούς παραγωγή όταν θα είναι να μαζέψουν την παραγωγή τους. Γι' αυτό επιτακτικά ζητάμε και λέμε πάμε για ελέγχους και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν αυτό που δικαιούνται οι άνθρωποι, να πάρουν τις αποζημιώσεις ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ορθοποδήσουν οικονομικά.